Ας ξεκινήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα και θεωρήστε ότι διαβάζουμε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, άρα θα είναι μια χαλαρή ιστορία, αλλά τα πρωτοσέλιδα αυτά είναι από τα πιο σημαντικά συνέδρια της ουρο-ογκολογίας ή της ογκολογίας, αν θέλετε. Άρα νομίζω συνήθως προκαλούν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές από αυτά τα άπστρα που ακούγονται κάθε χρόνο ή τις δουλειές μπορεί να αλλάξει και η πρακτική μας. Πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Σοντουλίδης, ο Πέτρος, νομίζω τον ξέρετε όλοι, και θα πει συγκεκριμένα πράγματα για τον νεφρό και τον προστάτη. Καλά είμαι εδώ. Okay. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζόρτζη. Ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ Κυριακή 8.30 το πρωί μετά από 3 μέρες EuroSchool για να ακούσετε τι υπόθηκε στα μεγάλα ογκολογικά συνέδρια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο, τον Χασιώτη και τον κύριο Τζόρτζη. Συμφωνήσαμε να παρουσιάσουμε τα θέματα ανά όργανο, οπότε θα σας μιλήσω εγώ για τον προστάτη και για τον νεφρό και ο Γιώργος Χασιώτης στη συνέχεια για την κίστη και τα υπόλοιπα οργάνα του ουροπητικού. Θα προσπαθήσω, επειδή τα ογκολογικά συνέδρια λίγο ως πολύ είναι βαρετά και σε πολλές περιπτώσεις το ενδιαφέρον που έχουμε εμείς σαν ουρολόγοι είναι μειωμένο, επειδή τα πιο πολλά θέματα είναι ογκολογικά. Στην παρουσίασή μου έχω βάλει και θεματολογία από άλλα ουρολογικά συνέδρια που θεώρησα πως είναι περισσότερο κλινικού ενδιαφέροντος. Οπότε ξεκινάμε με τον καρκίνο του νεφρού. Αυτή θα είναι η θεματολογία μας. Θα μιλήσουμε για απεικόνηση, σταδιοποίηση, βιοψίες, παρακολούθηση νεφρικών μαζών, χειρουργική αντιμετώπιση, τι γίνεται μετά το χειρουργείο, προγνωστικοί παράγοντες, πότε κάνουμε νεφρεκτομία όταν έχουμε μεταστάσεις και επίσης αν μπορούμε να κάνουμε παρακολούθηση σε μεταστατικούς όγκους. Απεικόνηση, σταδιοποίηση. Η παρουσίαση αυτή είναι στο AUA του 2019, πήρε το βραβείο του Best Poster. Το πρόβλημα ποιο είναι, μάλλον ποιο είναι το κλινικό ερώτημα. Και σε αυτό υπάρχει αρκετή έρευνα τελευταία στις ΗΠΑ. Αν μπορούμε προεγχειρητικά να διαγνώσουμε τους καλοήθεις νεφρικούς όγκους. Όπως ξέρουμε, ένα 10% των νεφρεκτομών γίνεται για καλοήθη όγκο, το οποίο όμως το διαπιστώνουμε αφού έχει βγει ο νεφρός. Η τεχνική την οποία χρησιμοποίησαν αποσκοπούσε στο να ξεχωρίσει διαφοροδιαγνωστικά μέσω της απεικόνησης το ογκοκύτωμα από το χρωμόφοβο RCC, που όπως ξέρουμε τώρα δεν είναι εύκολο να γίνει απεικονιστικά. Αυτό που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές είναι ένας δείκτης, αυτός ο δείκτης, είναι ο δείκτης της διαφοράς του σήματος στην πρώιμη και στην καθυστερημένη φάση μεταξύ του όγκου και του φυσιολογικού νεφρικού παρενχύματος. Αν αυτός ο δείκτης ήταν πάνω από 0,5, οι πιθανότητες να ήταν ογκοκύτωμα ήταν εξαιρετικά μεγάλες, όπως βλέπετε, σε συνάρτηση, σε συμφωνία με το παθολογοανατομικό πόρισμα. Άρα λοιπόν ενδεχομένως υπάρχει χώρος για βελτίωση ό,τι αφορά την προεγχειρητική απεικόνηση των μικρών νεφρικών μαζών. Στην ίδια λογική υπήρχε και μία άλλη παρουσίαση στο AUA, όπου συνδυάστηκε αυτός ο δείκτης της αξονικής με τη βιοψία. 167 ασθενείς με διάγνωση όγκου του νεφρού, 141 κάναν βιοψία, στους 35 ο δείκτης αυτός ήταν πάνω από 0,55 και η βιοψία έδειξε ογκοκύτωμα. Οι ασθενείς αυτοί μπήκαν σε active surveillance, ενώ κανείς από όσους χειρουργήθηκαν δεν είχαν καλοήθη όγκο, άρα σωστά κάναν και χειρουργήθηκαν. Προχωρώντας πάλι από το AUA, βρήκα ενδιαφέρουσα αυτή την παρουσίαση. Έχει να κάνει με την υποτροπή του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του νεφρού μετά από νεφρεκτομή. 1.296 νεφρεκτομές, ένας στους 4 υποτροπίασε τα πρώτα 2 χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι η θέση της υποτροπής. Διαπιστώθηκε πως αν η αξονική τομογραφία παρακολούθησης ήταν μόνο στο θώρακα και στην κοιλιά, θα χάνε ένα σημαντικό ποσοστό μεταστατικών εντοπίσεων που βρίσκονται εκτός αυτών των θέσεων. Συγκεκριμένα, θα χάνανε 1 στις 5 υποτροπές εκτός θώρακα και κοιλίας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ίσως περισσότερο προσεκτικοί στο τι είδους απεικόνιση κάνουμε σε τοπικά προχωρημένους νεφρικούς όγκους και βρέθηκε πως ο πυρηνικός, το nuclear grade, ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας υποτροπής. Συνεχίζουμε. Βιοψία νεφρικών μαζών. Τι υπόθηκε στο AUA, νομίζω πάλι, όχι, στο EAU αυτή τη φορά. Είναι αμερικανική μελέτη, 581 ασθενείς με όγκους κάτω από 7 εκατοστά, ένα ποσοστό 12% μόνο υποβλήθηκε σε βιοψία, που νομίζω πως αντανακλά και την κλινική μας πρακτική. Οι πιο πολλές βιοψίες, όπως βλέπετε, έγιναν για όγκους από 2 ως 5 εκατοστά, καμία βιοψία για όγκο κάτω από 1 εκατοστό.
Όλες πήγανε πολύ καλά. Είναι σημαντικό πως οι πιο πολλές ήταν διαγνωστικές. Παλιότερα είχαμε το πρόβλημα ότι η βιοψία ενδεχομένως να μην μας δώσει αρκετό υλικό, να μην είναι διαγνωστική. Ήταν όμως τόσο, 66% κακοήθεια, 22% καλοήθεια. Ενδιαφέρον τι συνέβη μετά το χειρουργείο. 13,1% καλοήθης όγκοι χωρίς να έχουν κάνει βιοψία πριν, άρα λοιπόν άδικα χειρουργήθηκαν, ενώ αν είχαν κάνει βιοψία πριν το ποσοστό ήταν 3%. Και πάλι, Best Poster 2019 στο AUA. Η βιοψία του νεφρού είναι σημαντική για μας, θα πρέπει ενδεχομένως σε ορισμένες ενδείξεις να την κάνουμε, για να, ακριβώς αυτό, για να αποφύγουμε να χειρουργήσουμε καλοήθεις νεφρικές μάζες. Ωστόσο, στα guidelines στα δικά μας, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ακόμα recommendation για βιοψία προεγχειρητικά σε όλους τους ασθενείς. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, αλλά ως τώρα οι ενδείξεις είναι μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε ablative therapy ή συστηματική θεραπεία. Το κλινικό ερώτημα ήταν γιατί δεν κάνουμε νεφρική βιοψία, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όγκων σε άλλα όργανα, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Κάνουμε στο καρκίνο του μαστού στο 100%, στο πνεύμονα, πάνκρεας, θυροειδή και προστάτη, και μόνο 7% στον καρκίνο του νεφρού. Παρά το γεγονός ότι η διαγνωστική ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως θα πρέπει ίσως να αυξήσουμε το ποσοστό στο οποίο κάνουμε νεφρικές βιοψίες προεγχειρητικά. Και συνεχίζουμε. ASCO 2019. Αναδρομική μελέτη με κλινικό ερώτημα το αν θα πρέπει το στάδιο ταφένα να το υποκατηγοριοποιήσουμε σε 3-2 που είναι τώρα. Αν θα πρέπει να κάνουμε ταφένα α, ταφένα β και ταφένα σ. 4.000 ασθενείς με ταφένα όγκο που υποβλήθηκαν είτε σε ολική είτε σε μερική νεφρεκτομή. Σε τρεις ομάδες χωρίστηκαν ανάλογα με το μέγεθος, κάτω από 2 εκατοστά πολύ χαμηλού κινδύνου, 2-5 εκατοστά χαμηλού κινδύνου και 5-7 εκατοστά ενδιάμεσου κινδύνου. Ένα σχετικά καλό follow-up. Τι διαπιστώθηκε. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, οι ασθενείς με μεγαλύτερης διαμέτρου όγκο, τα φένα σε, είχαν τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση, όσο και σε ό,τι αφορά την επιβίωση χωρίς υποτροπή, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους, τα φένα σε, δηλαδή 5-7 εκατοστά, πήγαν χειρότερα σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο κατηγορίες και η διαφορά νομίζω πως είναι στατιστικά σημαντική, είναι σίγουρα στατιστικά σημαντική. Οπότε οι μελετητές πρότειναν ενδεχομένως ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να υποκατηγοριοποιήσουμε το ταφένα σε 3-2 υποκατηγορίες που ισχύει ως τώρα. Και περνάμε στην ενεργό παρακολούθηση σε μικρές νεφρικές μάζες. Και πάλι, μία παρουσίαση που βραβεύτηκε στο AUA, αναδρομική μελέτη με αγκιομυολιπώματα, που όπως ξέρουμε η ενεργός παρακολούθηση είναι η θεραπεία εκλογής, ιδιαίτερα για χαμηλής διαμέτρου, μικρής μάλλον διαμέτρου. 9 στα 10 ήταν κάτω από 4 εκατοστά, ο ρυθμός αύξησης σε αποδεκτά επίπεδα, 3 χιλιοστά το χρόνο. Μόνο στο 5% χρειάστηκε να γίνει κάποια παρέμβαση στη διάρκεια της παρακολούθησης. Και αυτή η παρέμβαση ήταν συνήθως εμβολισμός. 27 εμβολισμοί, όπως βλέπετε, 2 RFA, 5 μερικές νεφρεκτομές και ένας ασθενής που μπήκε σε mTOR inhibitor. Οι ενδείξεις για παρέμβαση σε μέση διάμετρο όγκου 5 εκατοστά ήταν βασικά η αύξηση του μεγέθους χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα, κάτι που προφανώς θορύβησε είτε τον ασθενή είτε τον ουρολόγο. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό ήταν η αιμορραγία ή το άγχος του ασθενούς ή και του χειρουργού. Και περνάμε στη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του νεφρού. Και πάλι, βραβευμένο πόστερ από το AUA του 2019. Εδώ έχω βάλει το τι ισχύει ως τώρα στα δικά μας guidelines, μερική νεφρεκτομή για ταφένα στάδιο. Αυτό που παρουσίασαν οι μελετητές ήταν τα αποτελέσματα ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής για όγκους μεγάλους. Όγκου σταδίου TAF3α, μέσω μέγεθος όγκου 7,7 εκατοστά. 6% θετικά χειρουργικά όρια, 8% επιπλοκές. Και αυτό που είδαν ήταν το λεγόμενο trifecta, δηλαδή αυτό, ποιο ποσοστό των ασθενών είχε και τα τρία. Δηλαδή και αρνητικά χειρουργικά όρια, και χρόνο ισχυμίας κάτω από 25 λεπτά, και καμία περιεγχειρητική επιπλοκή, το οποίο ήταν στα επίπεδα του 64%, που σαφώς για τόσο μεγάλους όγκους είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό και πολύ καλό. Από την άλλη, ενδιαφέρον είναι πως οι μισοί ασθενείς διατήρησαν ένα GFR πάνω από 90%. Και μια πενταετής επιβίωση χωρίς υποτροπή της τάξης του 77%. Οπότε ενδεχομένως το συμπέρασμα είναι πως ίσως οι ενδείξεις για μερική νεφρεκτομή να ανεβούν σε ό,τι αφορά το μέγεθος του όγκου. Τι γίνεται ωστόσο μετά. Τι συμβαίνει μετά από τη ριζική νεφρεκτομή και κατά πόσο και σε ποιους επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία.
Πάλι από το AUA του 19, η πρωτεϊνουρία ως δείκτης νεφρικής λειτουργίας μετά από νεφρεκτομή. Η οποία πρωτεϊνουρία ορίστηκε ως, όπως είπε και ο κύριος Σαραφίδης προχτές, είναι ο καλύτερος νομίζω δείκτης, ο λόγος αλβουμίνη προς κρεατινίνη ούρων. Και αυτές είναι οι διαβαθμίσεις. Χαμηλή προς φυσιολογική κάτω από 30, μέτρια πρωτεϊνουρία 30 ως 300, σοβαρή πάνω από 300. Αναδρομική φυσικά μελέτη, περίπου 2.000 ασθενείς, 34% είχαν μέτρια και 8% σοβαρή πρωτεϊνουρία, η οποία σχετίστηκε με αυτό που θα λέγαμε παλιότερα χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, δηλαδή σταδίου HGFR κάτω από 30. Και διαπιστώθηκε πως ο κίνδυνος είναι 2,2 φορές μεγαλύτερος αν έχει κανεί σοβαρή πρωτεϊνουρία, σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ριζική νεφρεκτομή, αλλά είναι 3,6% μεγαλύτερο σε ασθενείς που θα υποβληθούν ή έχουν υποβληθεί σε μερική νεφρεκτομή. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στο ποιους ασθενείς επιλέγουμε να χειρουργήσουμε, με λίγα λόγια να κρατήσουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερους νεφρώνες. Και προφανώς αυτοί οι ασθενείς με πρωτεϊνουρία θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουν τόσο πριν όσο και μετά έναν νεφρολόγο. Για τη ΣΕΡΠΕ υπήρχε αρκετή μελέτη, αρκετές μελέτες, τόσο ως προγνωστικός παράγοντας, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο στάδιο αυτό, όσο και σε άλλα στάδια. Η ΣΕΡΠΕ είναι γνωστό πως είναι ένας μη ειδικός δείκτης φλεγμονής, αυξάνει σε λίμωξη, αυξάνει σε φλεγμονή. Τι κάνανε εδώ? Αναδρομικά είδαν 2.500 ασθενείς περίπου που υποβλήθηκαν σε ριζική ή μερική νεφρεκτομή και τους χώρισαν σε δύο ομάδες. Αυτούς που προεγχειρητικά είχαν φυσιολογική ΣΕΡΠΕ και αυτούς που είχαν αυξημένη προεγχειρητικά. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί που είχαν αυξημένη ΣΕΡΠΕ είχαν και μεγαλύτερους όγκους, ενώ αν είχαν αυξημένη ΣΕΡΠΕ, μεγάλη ηλικία και αφροαμερικανική καταγωγή, είχαν διπλάσιο κίνδυνο για χρόνια νεφρική νόσο, που ορίζεται ως GFR κάτω από 45, χωρίς αυτό να έχει καμία σχέση με το είδος της επέμβασης, αν δηλαδή κάνανε ριζική ή μερική νεφρεκτομή. Οπότε και πάλι, ας κρατήσουμε το ότι αυξημένη ΣΕΡΠΕ μετεγχειρητικά, πέρα από το ογκολογικό της ρόλο, χρειάζεται τακτικό follow-up με νεφρολόγο. Τι γίνεται με την υπέρταση? Και πάλι, Best Poster 2019 AUA. Αναδρομική μελέτη της Medicare, 9.000 ριζικές, 4.500 μερικές νεφρεκτομές, 10 χρόνια παρακολούθησης. Τι είδανε? Τον κίνδυνο εμφάνισης νέας υπέρτασης και επιδείνωσης της υπέρτασης σε σύγκριση μερικής με μπλε και ριζικής νεφρεκτομής. Όπως βλέπετε, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν κάποιος έχει κάνει ριζική νεφρεκτομή, σε ό,τι αφορά τη νέα υπέρταση, εμφάνιση νέας υπέρτασης, όσο και σε ό,τι αφορά την επιδείνωση της υπέρτασης. Και πάλι, όπως και οι προηγούμενες παρουσιάσεις, συντείνουν στο ότι η μερική νεφρεκτομή θα πρέπει να είναι η θεραπεία εκλογής, όταν αυτό είναι τεχνικά και χειρουργικά δυνατόν. Ωραία, και περνάμε στη μεταστατική νόσο. Με το κλασικό ερώτημα που έχει συζητηθεί πολλές φορές, αν θα πρέπει να κάνουμε και σε ποιους θα πρέπει να κάνουμε ριζική νεφρεκτομή ή ογκομειωτική νεφρεκτομή, ή αν θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς να μπαίνουν σε συστηματική θεραπεία, ή αν στην τελική θα πρέπει να κάνουν και τα δύο. Λένε πως το αν θα επιλέξει ή θα κατευθυνθεί ο ασθενής το ένα από τα δύο έχει να κάνει με το ποιον θα δει πρώτο, αν θα δει τον ογκολόγο ή αν θα δει τον νεφρολόγο. Λογικό αυτό. Αν θα δει πρώτα τον ουρολόγο, θα ενδεχομένως να επιλέξει το χειρουργείο. Αν δει τον ογκολόγο, ενδεχομένως να μπει σε κάποια κλινική μελέτη ή να κάνει χημειοθεραπεία. Ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν ισχύει αυτό πάντα. Τι συνέβαινε? Πριν το 2006, είχαμε πολύ καλό ανοιχτό χειρουργείο, ελάχιστα φάρμακα. Μόνο το Intron, Interferon για μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Μετά το 2006, έχουμε ρομποτική χειρουργική σχεδόν σε κάθε γωνιά και έχουμε και πάρα πολλά πλέον φάρμακα. Οπότε οι επιλογές μας είναι σαφώς καλύτερες και περισσότερες από ό,τι ήταν πριν. Τι προσφέρει η ογκομειωτική νεφρεκτομή? Για ποιο λόγο να βάλουμε τον ασθενή στο χειρουργείο με ένα μεγάλο νεφρικό όγκο και ενδεχομένως ολιγομεταστατική νόσο? Κάνει όλα αυτά. Φεύγει ο όγκος, λιγότερα καρκινικά κύτταρα, βελτιώνεται η δράση των ταχυλυμφοκυττάρων, μειώνεται η πιθανότητα μεταστάσεων, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να θεραπευτούν, αν έχουν λίγο μεταστατική νόσο, μειώνεται ανοσοκαταστολή, νεογκαιογένεση και προφανώς στο τέλος, αν υπάρχουν τοπικά συμπτώματα και αυτά υφίενται. Ωστόσο, τι ισχύει τώρα? Ένα χρόνο πριν, συστηματικό review του 2019 στο Journal of Urology, λέει ότι η κυταρομειωτική νεφρεκτομή προσφέρει βελτιωμένη συνολική επιβίωση σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού σε 10 μη τυχιοποιημένες μελέτες. Ωστόσο, η μόνη ως τώρα τυχιοποιημένη μελέτη, η γνωστή μελέτη Καρμίνα, έδειξε το αντίθετο. Έδειξε ότι η συνολική επιβίωση με σουνίτινιμ δεν είναι χειρότερη από την νεφρεκτομή και στη συνέχεια θεραπεία με σουνίτινιμ. Άρα λοιπόν, τι από τα δύο να πιστέψουμε? Αυτή είναι η μελέτη Καρμίνα. Είναι γνωστή. Είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη non-inferiority,
που συγκρίνει, συνέκρινε μάλλον, νεφρεκτομή στην αρχή και στη συνέχεια Σουνίτινιμπ εναντίον του Σουνίτινιμπ, με καταληκτικό σημείο τη συνολική επιβίωση. 450 ασθενείς ενδιάμεσους υψηλού κινδύνου και όπως βλέπετε, καμία διαφορά στις καμπύλες. Η επιβίωση των ασθενών με Σουνίτινιμπ δεν ήταν κατώτερη, πρακτικά ήταν καλύτερη από την επιβίωση ασθενών που υποβλήθηκαν πρώτα σε νεφρεκτομή και στη συνέχεια σε Σουνίτινιμπ. Ωστόσο, αν μπει κανείς λίγο πιο βαθιά, γι' αυτό και μπήκε στα guidelines αυτή η ένδειξη, στη μελέτη Καρμίνα θα δείτε τα εξής προβλήματα. Υπήρχαν θέματα στη μελέτη Καρμίνα, η στρατολόγηση. Κάναν πάνω από 8 χρόνια για να στρατολογήσουν. Οι πιο πολλοί ασθενείς ήταν από τη Γαλλία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά την επιλογή ασθενών, είχαν πολλοί, στη μελέτη της ομάδας της νεφρεκτομής, με συγχωρείτε, πολλοί ασθενείς χαμηλού κινδύνου, ψηλού κινδύνου. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν φτιαγμένα για αυτή τη μελέτη. Και όταν τελείωσε η μελέτη, το Σουνίτινιμπ είχε πάψει να είναι standard of care. Ενώ ξεκίνησε να είναι η θεραπεία εκλογής, στο τέλος, μετά από 8 χρόνια, δεν ήταν πλέον. Υπήρχε αυτό που λέμε στατιστικά επιμόλυνση δείγματος, που σημαίνει ότι ασθενείς στην ομάδα που έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση δεν έγινε και το αντίθετο. Όπως βλέπετε, στην ομάδα νεφρεκτομής και Σουνίτινιμπ, ένα 7% δεν έκανε νεφρεκτομή και ένα 17% δεν πήρε ποτέ Σουνίτινιμπ. Και στην ομάδα Σουνίτινιμπ, ένα 5% δεν πήρε ποτέ φάρμακο και 17% τελικά έκανε νεφρεκτομή. Και τέλος, λιγότερο ίσως σημαντικό, η στατιστική μεθοδολογία είναι πολύ πιο εύκολο να υποστηρίξεις τη θέση σου κάνοντας μια non-inferiority μελέτη, αλλά αυτό έχει να κάνει με στατιστική και μόνο. Πολύ ωραία. Τώρα, τι παρουσιάστηκε σήμερα στο ASCO του 19. Ένα follow-up 61 μηνών της μελέτης Καρμίνα που επιβεβαίωσε τα ίδια συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, η κυταρομοιωτική νεφρεκτομή δεν είναι καλύτερη του Σουνίτινιμπ σε ό,τι αφορά την επιβίωση. Έχει ενδεχομένως άμεση ένδειξη σε ασθενείς με ένα μόνο παράγοντα κινδύνου από αυτούς εδώ, ιδιαίτερα αν υπάρχει μονήρης μετάσταση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε στο ASCO ήταν αυτό. Τι έγινε με τους ασθενείς εκείνους οι οποίοι κάναν καθυστερημένη νεφρεκτομή, αφού αρχικά πήραν Σουνίτινιμπ, συγκριτικά με εκείνους οι οποίοι παρέμεναν στο Σουνίτινιμπ. Από τους 708 αρχικά, οι 53 υποβλήθηκαν σε καθυστερημένη νεφρεκτομή, σε μέσο χρόνο 6,5 μηνών από τη διάγνωση, έχοντας πάρει αρχικά Σουνίτινιμπ. Και αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο χειρουργείο είχαν καλύτερο performance status, ενδιάμεσο κίνδυνο, λιγότερες μεταστατικές αιστείες και το σημαντικότερο, είχαν καλή αρχική ανταπόκριση στο Σουνίτινιμπ. Οι καμπύλες είναι εντυπωσιακές. Οι ασθενείς που κάνανε Σουνίτινιμπ και στη συνέχεια νεφρεκτομή με το κόκκινο πήγανε πολύ καλύτερα τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική επιβίωση, όσο και σε ό,τι αφορά την επιβίωση χωρίς υποτροπή. Πραγματικά είναι χαρακτηριστικό πόσο καλύτερα πήγανε. Άρα λοιπόν, η καθυστερημένη νεφρεκτομή μετά από Σουνίτινιμπ έχει προσφέρει καλύτερη επιβίωση. Δεν είναι τυχιοποιημένη αυτή η μελέτη, είναι μελέτη παρακολούθησης στα πλαίσια της μελέτης Καρμίνα. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως υπάρχει μια ομάδα ασθενών οι οποίοι θα πάνε καλά στο Σουνίτινιμπ και στη συνέχεια θα ωφεληθούν και από κυταρομοιωτική νεφρεκτομή. Ξανά το ίδιο ερώτημα. Θα μπορούσε κανείς να πει πως, αν το πάρει λίγο πιο φιλοσοφικά, το αν θα επιλέξει το ένα από τα δύο έχει να κάνει και με το ποια θεωρία πιστεύει κανείς πως ισχύει στην ογκολογία. Και οι δύο θεωρίες που βλέπετε, η θεωρία του Χάλστεντ και του Φίσσαρ, αφορούν τον καρκίνο του μαστού. Αν κανείς πιστεύει πως ο καρκίνος εξαπλώνεται, εξελίσσεται σε μια μεθοδοσκάλαση, ας το πούμε, πηγαίνει δηλαδή από τον τοπικό όγκο στους λεμφαδένες και στη συνέχεια στα υπόλοιπα όργανα, τότε είναι καλύτερο να επιλέξει την νεφρεκτομή. Ενώ αν πιστεύει κανείς πως ο καρκίνος ταυτόχρονα και σύγχρονα δίνει μεταστάσεις τόσο σε λεμφαδένες όσο και στην αιματική ροή, τότε είναι προτιμότερο να κάνει συστηματική θεραπεία. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε, να ξέρουμε τι θέλουν και οι ασθενείς. Αυτή είναι μια παρουσίαση στο AUA του 19, που ουσιαστικά είναι ένα survey. Στα κοινωνικά δίκτυα και στο website ασθενών που έχουν μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Ρωτήθηκαν οι ασθενείς αυτοί, μάλλον τους ενημερώθηκαν, πως η μελέτη Καρμίνα έδειξε ότι δεν έχει νόημα να κάνεις νεφρεκτομή και στη συνέχεια να πάρεις Σουνίτινιμπ, γιατί θα πας εξίσου καλά αν πάρεις μόνο το φάρμακο. Και τους ρωτήθηκε τι θα κάνατε. Τους ρωτήσαν τι θα κάνατε, τι θα θέλατε. 7 στους 10 θα επέλεγαν νεφρεκτομή, παρά τα αποτελέσματα της μελέτης Καρμίνα, και ένα 20% των ασθενών που ήδη ήταν σε συστηματική θεραπεία πάλι θα προτιμούσαν να κάνουν νεφρεκτομή. Άρα λοιπόν, και το τι θέλουν οι ασθενείς ενδεχομένως πολλές φορές είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, αυτοί είναι οι παράγοντες, μάλλον τα IMDC κριτήρια. Αν δεν έχει κανένα από τα κριτήρια αυτά, είναι καλού κινδύνου. Αν έχει 1-2 είναι ενδιάμεσου και αν έχει πάνω από 3 είναι κακού κινδύνου. Κρατήστε αυτό. Σε ασθενείς low risk, low volume, ολιγομεταστατικούς,
μπορούμε να ξεκινήσουμε με ογκομοιωτική νεφρεκτομή, σαν πρώτη επιλογή. Σε intermediate risk, είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε με αρχικά συστηματική θεραπεία και ενδεχομένως καθυστερημένη νεφρεκτομή, αν ο ασθενής μας ανταποκριθεί καλά. Ενώ τέλος, σε υψηλού κινδύνου ασθενής, είναι μάλλον επιβλαβής ή κυταρομοιωτική νεφρεκτομή. Και ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που έχουν σαρκωματοειδή υπότυπο. Λίγα λόγια για τη μεταστατική νόσου και τη συστηματική της θεραπεία. Εδώ αρχίζουμε και μπλέκουμε, δεν θα σας κουράσω πολύ με αυτά. Αυτή είναι η συνδυασμή θεραπείων που κάνουμε πλέον στο μεταστατικό καρκίνο του νεφρού, όχι εμείς, οι ογκολόγοι περισσότερο. Συνδυάζουμε ανοσοθεραπεία και TKIs. Αυτές είναι οι συνδυασμένες θεραπείες που έχουν την καλύτερη ένδειξη, ΥΠΗ, ΝΥΒΟ και τα σχετικά. Το καινούριο που παρουσιάστηκε αφορά τη μελέτη Checkmate 2214 και ουσιαστικά. Και συγγνώμη, τη μελέτη Keynote 426. Τι συγκρίθηκε εδώ, συγκρίθηκε το sunitinib, το standard of care, ας πούμε, με το συνδυασμό pembrolizumab συν axitinib και διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα πως οι ασθενείς με το συνδυασμό είχαν καλύτερη συνολική επιβίωση σε σχέση με το sunitinib, άρα άλλη μια επιλογή συνδυασμού για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Ωστόσο, υπάρχουν ασθενείς με καρκίνο του νεφρού και μεταστάσεις που θα μπορούσαν να τους παρακολουθήσουμε απλά χωρίς να κάνουμε κάτι. Ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στο ερώτημα αυτό από τον Καναδά. Αυτό είναι το κλινικό ερώτημα. Αν έχει νόημα η καθυστέρηση της συστηματικής θεραπείας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με χαμηλό φορτίο νόσου. Τα κριτήρια με τα οποία μπήκε κανείς σε προσεκτική παρακολούθηση είναι να έχει κάνει έναρξη συστηματικής θεραπείας μετά από 6 μήνες από τη διάγνωση, να έχει επιβιώσει ένα χρόνο χωρίς να έχει πάρει συστηματική θεραπεία. Άρα λοιπόν να έχει χαμηλό φορτίο όγκου. 863 ασθενείς μπήκαν σε active surveillance, 848 έλαβαν άμεσα συστηματική θεραπεία. Οι ομάδες δεν ήταν συγκρίσιμες, δεν είναι προοπτική μελέτη, αλλά βλέπετε χαρακτηριστικά πόσο καλύτερα πήγαν οι ασθενείς οι οποίοι δεν κάνανε συστηματική θεραπεία. Πενταετής επιβίωση 70 έναντι 32. Εξαιρετικά μεγάλη διαφορά. Ξαναλέω, οι ομάδες ωστόσο δεν ήταν συγκρίσιμες. Άρα λοιπόν ενδεχομένως υπάρχει θέση για παρακολούθηση ακόμα και στο μεταστατικό στάδιο της νόσου. Συμπερασματικά για τον καρκίνο του νεφρού. Υπάρχουν ενδείξεις πως θα έχουμε καλύτερη απεικόνηση στα επόμενα χρόνια για να ξεχωρίζουμε τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους. Η χρήση της βιοψίας παραμένει χαμηλή, παρά το γεγονός ότι έχει πλέον πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια. Στα αγκιομοιολιπώματα τα ποσοστά παρέμβασης είναι πολύ μικρά, 5%. Ενδεχομένως θα ανοίξουν οι ενδείξεις για τη μερική νεφρεκτομή, ιδιαίτερα με τη χρήση του ρομπότ. Η πρωτεϊνουρία μετά από νεφρεκτομή προδιαγράφει μια πορεία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και η ογκομοιωτική νεφρεκτομή έχει ακόμα θέση παρά τη μελέτη Καρμίνα σε ορισμένους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Αλλάζουμε όργανο, αλλάζουμε χρώμα. Να κάνουμε παρακαλώ, μια βέβαια. Τελεία. Ναι. Να δώσουμε λίγο το λόγο αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κύριε Τζόκη, εσείς? Εντάξει, τώρα να σου πω. Επειδή όπως το συζητήσαμε και πριν, αφού είναι abstract, δηλαδή παραδείγματος χάρη αυτό η προσωπική παρακολούθηση που αυξάνει το ποσοστό της επιβίωσης, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί. Ναι, το είπα, οι μελέτες με οι ομάδες δεν είναι συγκρίσιμες. Ναι, δεν είναι. Αυτοί που μπήκαν σε συστηματική θεραπεία είχαν πιο πολλές μεταστάσεις. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Καρκίνος του προστάτη, λοιπόν. Τι θα συζητήσουμε. MRI στην εντοπισμένη νόσο. PSMA PET-CT στη διάγνωση, ριζικές θεραπείες, πόσο μπορεί να καθυστερήσει μια ριζική προστατεκτομή και τα νεότερα από τις μεγάλες μελέτες στο μεταστατικό ευνουχοάντοχο ή μη ευνουχοάντοχο καρκίνο του νεφρού, του προστάτη. MRI και PET-CT στον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Τι καινούριο υπάρχει, AUA 2019. Δεν είναι abstract αυτό, είναι ουσιαστικά το ρεζουμέ μια συζήτηση που έγινε σε ό,τι αφορά το ρόλο των MRI στοχευμένων θεραπείων πλέον. Τι ξέρουμε για την MRI, ότι χάνει κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Είναι δεδομένο. Αυτές είναι διαφορετικές μεταξύ τους μελέτες, δεν είναι η ίδια μελέτη. Χάνει περίπου 15-20% των κλινικά σημαντικών καρκίνων. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Επίσης, η MRI δεν είναι σε θέση να προβλέψει αν ο ασθενής μας, μάλλον η νόσος του, έχει εξοκαψική επέκταση. Χαμηλή ευαισθησία, χαμηλή ειδικότητα. Δεν μπορεί να μας πει από πριν αν θα έχουμε θετικά χειρουργικά όρια. Και το σημαντικότερο, η MRI υποεκτιμά τον όγκο της βλάβης. Κατά 2 χιλιοστά ή περισσότερο. Βλέπετε εδώ μια μελέτη που συνέκρινε το αποτέλεσμα της προστατεκτομής σε σχέση με τον όγκο, 4,6 volume στην προστατεκτομή, 2 περίπου έως 3 στην μαγνητική, underestimation 55%, υποεκτιμά τον όγκο κατά περίπου 50%.
Άρα λοιπόν, αν πρόκειται να επιλέξουμε εστιακή θεραπεία, θα πρέπει να επεκτείνουμε τα όρια της εστιακής μας θεραπείας κατά τουλάχιστον 1% γύρω από τον υποτιθέμενο όγκο που φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία. Ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος της MRI τώρα σε ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν σε active surveillance? Είναι προοπτική μελέτη. 288 ασθενών σε προσεκτική παρακολούθηση, κλείσον 3-3 κυρίως. Κάναν MRI fusion και συστηματικές βιοψίες, καλό μέσω follow-up. Βλέπετε εδώ, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι με κόκκινο. Βλέπετε το upgrade σε ασθενείς οι οποίοι μπήκαν σε active surveillance με κλείσον 7. Με κόκκινο. Σε σχέση με το μπλε, το γαλαζάκι, που μπήκαν σε προσεκτική παρακολούθηση με κλείσον 6. Αναμενόμενο ποσοστό upgrading στην πορεία του χρόνου είναι πολύ μεγαλύτερο σε ασθενείς με κλείσον 7 που μπήκαν σε προσεκτική παρακολούθηση. Το άλλο σημαντικό από τη μελέτη αυτή είναι αυτό. Πόσοι ασθενείς παρέμειναν σε προσεκτική παρακολούθηση χωρίς να έχουν upgrade. Βλέπετε τη διαφορά. Ασθενείς που μπήκαν χωρίς κανένα upgrade και βλέπετε ότι η διαφορά αυτή σταθεροποιείται περίπου στα 5 χρόνια. Άρα, με λίγα λόγια, από τα 5 χρόνια και πέρα, το ποσοστό ασθενών που θα μας δείξουν κάτι άλλο στη βιοψία σε σχέση με την αρχική αρχίζει και σταθεροποιείται, γίνεται σχεδόν μηδενικό. Upgrading σταθεροποιείται στα 5 περίπου χρόνια σε ασθενείς υπό προσεκτική παρακολούθηση. Άρα, περιμένετε ένα ποσοστό γύρω στα 15-20% ασθενών να φύγουν από την προσεκτική παρακολούθηση στη διάρκεια των χρόνων. Και σημαντικό, η MRI δεν έχει ακόμα ρόλο στο να μας πει αν ο ασθενής μας θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να κάνει συστηματική ή βιοψία παρακολούθησης όσο είναι σε active surveillance. Δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις για να το υποστηρίξουμε αυτό. Και πάμε στο PSMA PET, για το οποίο υπάρχει πάρα πολύς λόγος. Ξεκίνησε ως ένας απεικονιστικός δείκτης σε ασθενείς με βιοχημική υποτροπή και σε λίγα χρόνια θα φτάσει να είναι βασικό κομμάτι του αρχικού staging. Τι ισχύει τώρα? Σε high-risk localized καρκίνο του προστάτη, πρέπει να κάνουμε, μας λένε τα guidelines, να κάνουμε κάποια staging με κάποια τομογραφία, είτε μαγνητική είτε αξιονική και bone scan. Καμία κουβέντα για PSMA PET. Τι έγινε στη μελέτη αυτή? Συγκρίναν το PSMA PET με τις καθιερωμένες απεικονιστικές μεθόδους σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς high-risk. 72 ασθενείς, μέσω PSA 42, Gleason grade συνήθως πάνω από 2. Οι ασθενείς κάναν και τα δύο, και PSMA PET και κλασική απεικόνιση. Στο 21% το PSMA PET έδειξε διαφορετικά ευρήματα. Βρήκε δηλαδή 12 νέα ευρήματα σε 9 ασθενείς, 10 λεμφαδένες, 2 οστικές μεταστάσεις, που δεν φάνηκαν στην απλή απεικόνιση. Ωστόσο, είχε και τον αντίθετο ρόλο, απέκλεισε την ύπαρξη πιθανών μεταστάσεων σε 6 ασθενείς. Μεταστάσεις που φάνηκαν στο bone scan, το οποίο το PET τις απέκλεισε. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Τι λένε τα guidelines? Η πρόγνωση και το management των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με μετάσταση με αυτές τις νέες τεχνικές είναι άγνωστη. Δηλαδή, αν κάνουμε PET-CT και έχει μεταστάσεις και στην αξιονική το σπινθυρογράφημα δεν έχει, δεν ξέρουμε πώς να τον διαχειριστούμε. Εντοπισμένο, μεταστατικό, δεν ξέρουμε. Το λέει πάρα πολύ καθαρά. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να κάνει συστηματική θεραπεία ή θα πρέπει να κάνει τοπική θεραπεία. Ενδιαφέρον αυτό. Πάλι, το PSMA PET στον φυσικό του ρόλο. Εδώ υπάρχει στα guidelines, δηλαδή PSMA PET μετά από βιοχημική υποτροπή, η ένδειξη είναι όταν έχουμε PSA πάνω από 0,2. Τότε πρέπει να σκεφτούμε το PSMA PET CT. Αν δεν το έχουμε, τότε μπορούμε να κάνουμε το PET της φλουκυκλοβίνης, της αξουμίνης δηλαδή, τότε όμως με PSA πάνω από 1. Τι κάνανε οι ερευνητές? Κάνανε μια συγκριτική μελέτη των δύο. Είναι η πρώτη συγκριτική μελέτη φάσης 3. Συνέκριναν το PSMA PET με τη φλουκυκλοβίνη και όπως βλέπετε και εδώ, τα ποσοστά ανίχνευσης μεταστάσεων ήταν πολύ καλύτερα για το PSMA PET, τόσο συνολικά, 56-26, όσο και σε ό,τι αφορά τους λεμφαδένες και τη μεταστατική νόσο. Και πάμε στις ριζικές θεραπείες. Έχει ένδειξη ριζική θεραπεία, είτε αυτή είναι προστατεκτομή είτε ακτινοβολία, σε εντοπισμένη νόσο. Συγγνώμη, σε ολιγομεταστατική νόσο. Τα guidelines λένε μέχρι το 2019, μέχρι δηλαδή και τον επόμενο μήνα, αν έχετε μεταστάσεις low volume σύμφωνα με τα κριτήρια charted, μπορείτε να κάνετε τοπική ακτινοβολία. Σε συνδυασμό πάντα με ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Έτσι. Καμία κουβέντα για ριζική προστατεκτόμη. Και αυτό που στηρίχθηκε σε δύο μελέτες. Στη μελέτη Stampede και στη μελέτη Horad, δεν έχω βάλει τη μελέτη Horad. Η μελέτη Stampede έδειξε ότι η ακτινοθεραπεία, αν προσθεθεί στον ανδρογονικό αποκλεισμό, δεν βελτιώνει τη συνολική επιβίωση, αλλά βελτιώνει την επιβίωση χωρίς υποτροπή. Ωστόσο, όμως, στους ασθενείς με χαμηλό μεταστατικό φορτίο υπήρχε μια διαφορά στη συνολική επιβίωση, όπως βλέπετε και εδώ.
81 έναντι 73% στα 3 χρόνια, αν προσθέσουμε ακτινοβολία τοπική στον προστάτη μόνο, όχι στις μεταστάσεις, συν ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Και με βάση τα δεδομένα αυτά, μπήκε και στα guidelines η ένδειξη αυτή, ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε το ίδιο και εμείς, σαν ουρολόγοι, με τη ριζική προστατεκτομή. Η μελέτη τρόμπων τρέχει ακόμα, όπως λένε, συγκρίνει τη ριζική προστατεκτομή σε ολιγομεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Ουσιαστικά αυτά που παρουσιάστηκε στο 2019 στο AUA ήταν το πιλωτικό στάδιο της μελέτης. Θέλανε να δουν πρώτα αν γίνεται. Αν δηλαδή μπορούν αυτοί οι ασθενείς να κάνουν ριζική προστατεκτομή. Αυτές ήταν οι ενδείξεις για να μπει κανείς στη μελέτη. 1-3 σκελετικές μεταστάσεις, ηλικία κάτω από 75. Τυχεοποιήθηκαν οι ασθενείς σε ριζική προστατεκτομή και εκτεταμένη πυελική λεμφαδενεκτομή και μόνο ADT. Επιτράπηκε να πάρουν δοσοταξέλη. Συνολικά, 51 ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν και έγιναν 24 ριζικές προστατεκτομές. Οι μισοί είχαν πάρει ήδη και δοσοταξέλη από όσους κάναν ριζική προστατεκτομή από 8 διαφορετικούς χειρουργούς. Το ενδιαφέρον είναι πως όλες ήταν ρομποτικές. Ξεκίνησαν και τελείωσαν ως ρομποτικές προστατεκτομές. Καμία μετατροπή σε ανοιχτή, μία μόνο περίπτωση μετάγγισης λόγω κάκωσης του ορθού που επιδιορθώθηκε σε πρώτο χρόνο. Τα προβλήματα χειρουργικά είναι αναμενόμενα αποφυγή της κάκωσης του ορθού, η παρασκευή της ενδοπυλικής περιτονίας και η λεμφαδενεκτομή. Μεγάλο ποσοστό θετικών χειρουργικών ορίων, νομίζω πως είναι αναμενόμενο, 43% σε σχέση με ένα μέσο όρο 15-20%, και μεγάλο ποσοστό ασθενών σε TAF3β. Το ενδιαφέρον, το εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με τους ερευνητές δεν υπήρχε καμία διαφορά στην ποιότητα ζωής μεταξύ των δύο ομάδων που χειρουργήθηκαν ή δεν χειρουργήθηκαν. Άρα λοιπόν είναι το feasibility study, μπορεί να γίνει, η μελέτη προχωράει, θα έχουμε αποτελέσματα σε 2-3 χρόνια από τώρα. Και σαν αποτέλεσμα αυτού, ή σαν τη θεά κάλλη, η μελέτη Stampede απέκτησε άλλο ένα χέρι και θα γίνει στο μέλλον και αυτό. Θα δούμε δηλαδή ασθενείς να μπαίνουν σε χειρουργείο ή ακτινοβολία, συν ADT, σε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Αυτό είναι ένα screenshot από μια παρουσίαση. Θα μπαίνουν νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με κάτω από 5 μεταστάσεις και θα επιλέγουν οι ασθενείς αν θα κάνουν ακτινοβολία ή χειρουργείο. Οπότε υπάρχει μέλλον και σε αυτό το κομμάτι, αν δηλαδή θα πρέπει, εφόσον έχουμε δει το καθένα ξεχωριστά, ακτινοβολία συν ADT, χειρουργείο συν ADT, ας δούμε τι γίνεται και συγκλητικά ανάμεσα στα δύο. Τώρα, αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της παρουσίασης, πόσο μπορούμε να καθυστερήσουμε να κάνουμε μια ριζική προστατεκτομή από την ώρα που θα διαγνώσουμε τον ασθενή με καρκίνο. Έτσι, τα αποτελέσματα που θα δείτε δεν ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να χειρουργηθεί χτες. Έτσι, ισχύουν γενικότερα. Λοιπόν, παρουσιάστηκε στο AUA η μελέτη αυτή, αλλά έχει γίνει και δημοσίευση στο ενδιάμεσο. 2.000 αναδρομική προφανώς, 2.000 ασθενείς high risk. Το Gleason grade ήταν 3 στο 54%. Το 72% έκανε ριζική μέσα σε 3 μήνες από τη βιοψία. Το 28% έκανε ριζική από 3 ως 6 μήνες από τη βιοψία. Καμία διαφορά στην ανάγκη για επικουρική θεραπεία. Καμία διαφορά στη συχνότητα αυτού που λέμε adverse pathological features, δηλαδή θετικά χειρουργικά όρια, δίθεση πρωματοδόχων κύστων και τα σχετικά. Σε 1568 ασθενείς με ένα ωστόσο χρόνο follow-up, καμία διαφορά, όπως βλέπετε και εδώ, στην επιβίωση χωρίς βιοχημική υποτροπή, και αυτό ανεξάρτητα από τον grade group. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Στη δεύτερη ομάδα, στη β' ομάδα, έγινε επανασταδιοποίηση μετά το πέρας του εξαμήνου? Όχι. Όχι. Πήγαμε με τα δεδομένα της βιοψίας και το πώς κάνω όλα αυτά. Οπότε είναι εντυπωσιακό, μάλλον αναμενόμενο, γιατί ο καρκίνος προστάτη δεν τρέχει τόσο γρήγορα. Αυτός ήταν high risk ασθενής. Intermediate to very high risk. Καμία λοιπόν διαφορά στη συνολική επιβίωση. Με ένα χρόνο follow-up. Και πάμε στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Άρα, συγγνώμη, το μήνυμα από την προηγούμενη είναι ότι μέχρι και 6 μήνες μπορούμε με ασφάλεια να καθυστερήσουμε ένα χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής. De novo μεταστατικός καρκίνος του προστάτη. Τι ισχύει τώρα? Τι μπορούμε να δώσουμε σύμφωνα με τα guidelines? Δοσεταξέλη ή αμπειρατερόνη. Τίποτα άλλο. Υπάρχει και έγκριση για ενζαλουταμίδη, αλλά δεν έχει μπει στα δικά μας guidelines. Αυτή είναι μια διαφάνεια από την περσινή μου παρουσίαση στο σχολείο. Αφορούσε τη μελέτη ENZAMET που την περιμέναμε τότε να βγει. Και να λοιπόν που βγήκε. Στο ASCO 2019, συγκριτική μελέτη, θα δούμε στη συνέχεια τι συγκρίνει. Ποια είναι η υπόθεση? Το αν προσθέσουμε ενζαλουταμίδη με ή χωρίς θεραπεία με δοσοταξέλη, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, στον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό σε μεταστατικό εύνουχο ευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, θα παρατείνει τη συνολική επιβίωση περισσότερο από το να δίναμε ένα άλλο αντιαυρογόνο, συγκεκριμένα δικαλουταμίδη. Με λίγα λόγια, είναι συγκριτική μελέτη μεταστατικού εύνουχο ευαίσθητου, ADT συν ενζαλουταμίδη, ADT συν, ας πούμε, δικαλουταμίδη. Τα κριτήρια εισαγωγής είναι αυτά.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός, τυχεοποίηση σε δύο ARM, ADT και ας πούμε βικαλουταμίδη. Μπορούσε να πάρει ο ασθενής βικαλουταμίδη, νιλουταμίδη, φλουταμίδη, ADT και ενζαλουταμίδη. Endpoint η συνολική επιβίωση, που καμία άλλη μελέτη ως τώρα δεν είχε συνολική επιβίωση. Κάποιοι από τους ασθενείς αυτούς είχαν πάρει και ντοσεταξέλ, θα δούμε στη συνέχεια πώς πήγαν αυτοί συγκεκριμένα. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να γυρίσω πάλι στο 2019, στην παρουσίασή μου από πέρσι, από το Euroschool του 2019, σε ό,τι αφορά τη μελέτη Arches. Η μελέτη Arches συνέκρινε τότε, είναι μελέτη με την οποία εγκρίθηκε ενζαλουταμίδη για το μεταστατικό εύνουχο ευαίσθητο. Συνέκρινε ενζαλουταμίδη συν ADT έναντι πλασίμπο συν ADT. Και, όπως θα θυμάστε, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο δεν ήταν συνολική επιβίωση, ήταν επιβίωση ελεύθερη υποτροπής. Πραγματικά είχε θετικό αποτέλεσμα σε αυτό την παράμετρο. Ωστόσο, όμως, δεν υπήρχαν δεδομένα για συνολική επιβίωση. Γιατί οι θάνατοι ήταν πολύ λίγοι. Δεν υπήρχαν data για να πει κανείς τι συμβαίνει με τη συνολική επιβίωση. Κλείνει η παρένθεση, ερχόμαστε στο σήμερα. Έχουμε δεδομένα πλέον για συνολική επιβίωση και έχουμε δεδομένα για συνολική επιβίωση συγκρίνοντας ενζαλουταμίδη με βικαλουταμίδη συν ADT. Το βλέπετε εδώ, 33% λιγότεροι θάνατοι. Εδώ αρχίζουν και ξεχωρίζουν οι καμπύλες περίπου στα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός ενζαλουταμίδης και ολικού ανδρογονικού είναι καλύτερος από το συνδυασμό ολικού ανδρογονικού και βικαλουταμίδης ή άλλου αντιανδρογόνου. Επίσης, 61% καθυστέρηση στη μετάπτωση σε εύνουχο ευαίσθητο. Τι συνέβη στους ασθενείς που είχαν πάρει ντοσεταξέλ, είναι ενδιαφέρον αυτό. Στη γραμμή αυτή πάνω βλέπουμε ασθενείς που είχαν πάρει ήδη ντοσεταξέλ πριν. Βλέπει κανείς διαφορά στο progression free survival, όχι όμως διαφορά στη συνολική επιβίωση. Άρα, με λίγα λόγια, ενώ αντίθετα υπάρχει διαφορά στους ασθενείς που δεν είχαν πάρει ντοσεταξέλ. Εδώ, από κάτω. Άρα λοιπόν οι ασθενείς που είχαν πάρει ήδη ντοσεταξέλ δεν ωφελήθηκαν περισσότερο από το να πάρουν και ενζαλουταμίδη στο στάδιο αυτό της πάθησης. Ας το κρατήσουμε. Τώρα τι συνέβη μετά. Σε ασθενείς που εξελίχθηκαν μετά από την ενζαλουταμίδη, στην ομάδα των ασθενών που είχαν πάρει βικαλουταμίδη, ας πούμε, ένα 85% χρειάστηκε περαιτέρω θεραπεία. Και πήρε κάτι από αυτά, ενζαλουταμίδια, περαιτερών, ντοσεταξέλ και τα σχετικά, ενώ στην ομάδα της που είχε πάρει εξ αρχής ενζαλουταμίδη χρειάστηκαν λιγότερες περαιτέρω θεραπείες. Πάλι στον τενόβο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, αποτελέσματα της μελέτης Titan, είναι γνωστή μελέτη που αφορά την απαλουταμίδη στον μεταστατικό εύνουχο ευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Αυτό που παρουσιάστηκε στο ESMO ήταν τα patient reported outcomes, δηλαδή τι συνέβη σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Πολύ γρήγορα υπενθυμίζω τη μελέτη. Είναι ευνουχοευαίσθητος καρκίνος προστάτη με πάνω από μία μεταστατικές οστικές αιστείες σε απαλουταμίδη ή πλασίμπο συν ADT πάντα. 52% μείωση του κινδύνου ακτινολογικής εξέλιξης ή θανάτου, αυτό έχει ήδη δημοσιευτεί με την απαλουταμίδη. Και 33% μείωση του κινδύνου θανάτου συνολικά, και αυτό επίσης έχει δημοσιευτεί. Το καινούριο στο ESMO του 19 είναι ποιότητα ζωής. Σε ό,τι αφορά, βλέπετε την ποιότητα ζωής, καμία διαφορά μεταξύ απαλουταμίδης και πλασίμπο, και σε ό,τι αφορά την κόπωση, που είναι πάντα ένα θέμα με αυτά τα φάρμακα, και πάλι όπως βλέπετε, καμία διαφορά μεταξύ απαλουταμίδης και πλασίμπο. Και πάμε στον αγαπημένο μεταστατικό εύνουχο ευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του προστάτη. Τι υπόθηκε στο ESMO. Δύο μελέτες θα παρουσιάσω χωρίς να σας κουράσω περισσότερο. Είναι η μελέτη Profound, η οποία συνέκρινε την Olaparib εναντίον ενζαλουταμίδης ή αμπυρατερώνης. Και αυτό είναι το background της μελέτης. Είναι η πρώτη μελέτη που στόχευσε γονιδιακά ασθενείς. Δηλαδή, στόχευσε ασθενείς που είχαν βλάβες στα γονίδια αυτά. Και χρησιμοποίησε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, την Olaparib, η οποία ήδη έχει δείξει αποτελεσματικότητα στον καρκίνο του προστάτη. Όπως βλέπετε, είναι η πρώτη μελέτη που χρησιμοποίησε βιοδείκτες για να επιλέξει ασθενείς οι οποίοι θα ανταποκριθούν στη θεραπεία. Μεταστατικοί ευνουχοάντοχοι που έχουν πάρει ήδη αμπυρατερών ή ενζαλουταμίδη και έχουν υποτροπιάσει, χωρίστηκαν σε δύο κορτές, αυτοί που είχαν θετικά γονίδια και αυτοί που δεν είχαν θετικά γονίδια. Και πήγανε είτε Olaparib, είτε ενζαλουταμίδη ή αμπυρατερώνη, αυτό που δεν είχαν πάρει με λίγα λόγια στο προηγούμενο στάδιο, και οι δύο ομάδες. Και το βλέπετε ότι η επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη ήταν καλύτερη σε ασθενείς που είχαν μεταλλάξει στα γονίδια αυτά. Η διαφορά είναι σημαντική. Έτσι. 7 μήνες, χαμηλό βέβαια το νούμερο, 7 μήνες median επιβίωση χωρίς υποτροπή σε ασθενείς που είχαν τις μεταστάσεις, τις μεταλλάξεις με το Olaparib, σε σύγκριση με το αν θα πάρουν ενζαλουταμίδη ή αμπυρατερώνη. Το ίδιο και στην επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη στο σύνολο τώρα των ασθενών που είχαν πάρει είτε το ένα είτε το άλλο. Άρα λοιπόν, το Olaparib ενδεχομένως σε αυτή την κατηγορία ασθενών με θετικές μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά
θα μπει στη συνέχεια ενδεχομένως και στα guidelines. Και τελειώνω με τη μελέτη CARD, η οποία συγκρίνει καμπαζιταξέλη έναντι αμπιρατερόνης ή ενζαλουταμίδης και πάλι σε μεταστατικό ευνουχοευαίσθητο. Ποιο είναι το κλινικό ερώτημα? Τι πρέπει να δώσουμε ως τρίτη πλέον γραμμή σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοευαίσθητο που έχουν ήδη λάβει παλαιότερα δοσεταξέλη και τώρα εξελίσσονται υπό αμπιρατερόνη ή ενζαλουταμίδη? Το κλινικό ερώτημα είναι, θα πρέπει να πάρει αυτό που δεν έχει πάρει, δηλαδή αν είχε πάρει αμπιρατερόνη θα πρέπει να πάρει ενζαλουταμίδη ή το αντίστροφο, ή θα πρέπει να περάσει σε χημειοθεραπεία με καμπαζιταξέλη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της μελέτης. Οι ασθενείς τυχεοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, καμπαζιταξέλη εναντίον αμπιρατερόνης ή ενζαλουταμίδης, αυτό που δεν είχαν πάρει στο προηγούμενο στάδιο, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Επιβίωση ελεύθερη ακτινολογικής εξέλιξης, φυσικά όχι ακόμα συνολική επιβίωση. Βλέπετε πως οι ασθενείς πήγαν καλύτερα με καμπαζιταξέλη παρά με εναλλαγή αμπιρατερόνης και ενζαλουταμίδης, και αυτό είναι κάτι που μάλλον περιμέναμε με βάση παλαιότερα δεδομένα. Και συνολική επιβίωση secondary endpoint, και εδώ υπάρχει μια διαφορά. Άρα λοιπόν η καμπαζιταξέλη είναι μάλλον η ιδανική θεραπεία τρίτης πλέον γραμμής μετά από εξέλιξη σε λιγότερο από 12 μήνες σε ένα από τα νεότερα αντιανδρογόνα και προηγηθήσα θεραπεία με δοσεταξέλη. Άρα λοιπόν χημειοθεραπεία, αντιανδρογόνο, ξανά χημειοθεραπεία, αλλά όχι δεύτερη re-challenge με δοσεταξέλη. Εδώ ετοιμαζόμουν να σας γράψω τι συμβαίνει, τι θα έρθει από εδώ και πέρα στον καρκίνο του προστάτη, αλλά είναι τόσα πολλά που θα σας κουράσω περισσότερο. Κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Αυτά είναι πολύ, θα τα περάσω πολύ γρήγορα. Η μελέτη Alliance ενζαλουταμίδη εναντίον ενζαλουταμίδης και αμπιρατερόνης. Καμία διαφορά. Δεν έχει νόημα να δίνουμε και τα δύο μαζί. Και νομίζω πως εδώ κάπου έρχεται το slide το τελευταίο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χατζηχρήστου για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις τώρα ή σχόλια για το προστάτη? Στην τελευταία μελέτη, κύριε Σουντουλίδη, που είπατε ότι ξεκινάει με χημειοθεραπεία, βάζει ένα ενζαλουταμίδη, αμπιρατερώνει και ξανά χημειοθεραπεία. Ναι. Το αντίθετο έχει, δηλαδή δεύτερη γραμμή ανδρογονικό αποκλεισμό, χημειοθεραπεία. Μετά το τρίτο βήμα, ποιο πρέπει να είναι, έχει γίνει? Το τρίτο ήταν αυτό. Τρίτη γραμμή θεραπεία. Το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να πάρει το αντιανδρογόνο που δεν πήρε πριν. Και αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει λόγος. Αυτό βέβαια. Υπάρχουν μελέτες που λένε πως ένα ποσοστό ανταπόκρισης που πρέπει να περιμένουμε αν έχει πάρει κανείς αμπιρατερόνη και μετά ενζαλουταμίδη είναι γύρω στο 20-25%. Δεν είναι παραπάνω από τόσο. Αν βέβαια δεν μπορεί να πάρει χημειοθεραπεία, είναι μονοδρόμος το να πάρει ένα από τα δύο που δεν έχει πάρει. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Κάπου είδα, δεν ξέρω, σε μια μελέτη ότι αν πάρουμε έγκαιρα αμπιρατερόνη στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, καθυστερεί και η ορμονοαντοχή. Ναι. Ευνοχοαντοχή. Ευνοχοαντοχή. Αυτό δεν είναι λίγο ανάποδο που λέγαμε ότι αν πάρουμε έγκαιρα ορμόνες? Αυτό ίσως το λέγαμε και παλιά και θυμάμαι και στην ειδικότητα που το λέγαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Υπήρχε αυτή η λογική ότι μη δίνει ολικό ανδρογονικό, θα συνηθίσει ο καρκίνο του προστάτη. Κύριε Τζόρτζ, έχετε κάτι να σχολιάσετε σε αυτό? Αυτή ήταν και η φιλοσοφία του. Ναι. Διακοπτόμενο. Το διακόπτω ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Το οποίο αποδείχτηκε όμως ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Κύριε Σοπηλίδη. Τοξικότητα της χημειοθεραπείας ως πρώτη επιλογή σε ορμόνο ευαίσθητο καρκίνο προστάτου. Έχει κάποια. Αν έχει ζαχαροδιαβήτη ή κάποιο άλλο νόσημα αγκιακό το οποίο είναι επιρρηπή στο όλο το σύνολο. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή στη σχέση μεταξύ των ορμονών και χημειοθεραπευτικού σχήματος ως μονοθεραπεία, όχι σε συνδυασμό? Πλέον δεν είναι μονοθεραπεία. Θα πάρει ADT, οπότε δεν είναι μονοθεραπεία. Το ερώτημα είναι αν θα πάρει ADT και χημειοθεραπεία, αν θα πάρει ADT και αντιγατερών. Αυτό έχει να κάνει με το προφίλ του ασθενούς καθαρά. Νομίζω πως οι ογκολόγοι έχουν κάποια δικά τους κριτήρια με τα οποία αποκλείουν τους ασθενείς που δεν πρέπει να πάρουν δοσοταξέλη, περιφερική νευροπάθεια και τα σχετικά. Ποσοστά ουδετεροπαινίας είναι γύρω στο 3-4%. Στην δοσοταξέλη. Δεν είναι τόσο τοξική όσο νομίζουμε πως είναι. Ακριβώς, και το πλεονέκτημα, αν θέλει κάποιος να πει τη δοξότητα, είναι 6 κύκλοι. Ακριβώς. Και σταματάς. Ναι. Ενώ με τα υπόλοιπα πηγαίνει. Πολύ σωστά. Ναι. Και οικονομικό δηλαδή. Έτσι. Είναι το όφελος.